Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόσης Μίχος και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου παζλ της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφηγήσεις των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και μία νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένας ζωντανός θρύλος του αθηναϊκού και γενικά του ελληνικού ραδιοφώνου, μια κατηγορία από μόνος του στα FM, αλλά και στα DEX, των bars και clubs ως DJ. Τον γνωρίζουμε και τον θαυμάζουμε και ως last chance από τις συλλογές, τα party, τα remixes, τα δικά του tracks που κατά καιρούς κυκλοφορεί. Και εγώ προσωπικά έχω και τη χαρά και την τιμή να δηλώνω τα τελευταία χρόνια και συνάδελφος και ομόσταυλός του στον Best 92,6, όπου διατηρεί το κλασικό, ίσως το κλασικότερο δίωρο πια, σε όλα τα ελληνικά FM, το 4-6 το μεσημέρο απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλώς σε βρήκα. Σκεπτικός ο Δημήτρης. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου σε κάθε περίπτωση. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Ξεκινάμε λοιπόν ευθύς αμέσως. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Στο Camel Club. Ωραία, ξεκινάμε. Το Camel Club είναι ένα club που με χαρακτήρισε και τολμώ να πω ότι το χαρακτήρισα κι εγώ. Είναι μια από τις ωραιότερες περιόδους σε αυτό το τομέα της επαγγελματικής δραστηριότητας. Είναι 2001-2006. Mm-hmm. Θα σε πάω στην πρώτη χρονιά του Camel Club, το 2001, όταν εννοώ μεταφέρθηκε από τη Βουλιαγμένης στο Θησίο. Θυμάμαι τότε είχα ξεκινήσει να παίζω Τετάρτες, που η Τετάρτη είναι μια νεκρή μέρα ούτως ή άλλως, είναι μέρα Champions League. Πόσο μάλλον το χειμώνα, που ήταν ένα συγκεκριμένο βράδυ που είχε χιονίσει. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή οριακά κυκλοφορούσες με το αυτοκίνητο, χωρίς αλυσίδες. Και το Camel Club ήταν και ένα μαγαζί που άνοιγε στις 12, δεν είναι ότι ήταν all day. Οπότε ξεκινάω και εγώ με το αυτοκίνητο κατά τις 11 και νομίζοντας ότι θα πάω και θα είμαι εγώ και ο Λιγνός μόνο εκεί πέρα, στην πόρτα. Και φτάνοντας εκεί με το ζόρι, τέλος πάντων, βρίσκω να παρκάρω. Τότε στις πρώτες χρονιές το Camel Club είχε μια κουρτίνα κόκκινη, θυμάμαι, για να μπεις μέσα, όπου περιμένοντας και εγώ να το βρω άδειο και να δούμε τι θα κάνουμε, ανοίγω αυτή την κουρτίνα, μπαίνω μέσα. Mm-hmm. Και είχε μέσα 600 άτομα που περιμένανε για το πάρτι. Τετάρτη βράδυ. Με σκι είχαν φτάσει. Με σκι, με χιονιά, με δεν ξέρω ποιοι παίζανε στο Champions League. Όπου ήταν εντελώς, δηλαδή στο μυαλό μου ήρθε εντελώς το Twilight Zone. Mm. Δηλαδή ζω στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν ένα από τα ωραιότερα πάρτι που έχω κάνει. Γιατί φαντάζεσαι ότι για να έρθει κάποιος εκεί εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, ήθελε απλά να έρθει να διασκεδάσει, να χορέψει. Θέλει να παρτάρει. Δεν ήρθε για να δει τους υπόλοιπους. Και ήταν ένα ιδίωμα του Camel Club, το ότι παρόλο ήταν ένα μεγάλο club, δεν ήταν απρόσωπο, δηλαδή 600-800 άτομα, όλοι λέγανε γεια ο ένας τον άλλον, γιατί ήταν εκεί κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή, που μετά οι Τετάρτες γίνανε Σάββατα. Τι ώρα το λήξατε εκείνο το βράδυ, θυμάσαι? Ήταν πρωί, γιατί θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι επειδή ήταν εργάσιμοι, πάντα στις Τετάρτες ερχόντουσαν γυναικοπαρέες, ας πούμε, τη μία εβδομάδα και μου λέγαν σήμερα έχουμε έρθει εμείς να περάσουμε ωραία και οι άντρες μας κρατάνε τα παιδιά, δεν ξέρω τι. Την άλλη Τετάρτη ερχόντουσαν οι άντρες τους. Το πηγαίνανε να αλλάξει έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ όμορφο, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο, αλλά ξέρω εγώ 6 ώρα, 7, ένα τέτοιο πράγμα. Ακόμη τότε ήταν η εποχή μεσοβδόμαδα που πήγαινε μέχρι τις 6. Ήταν το τελείωμα, ναι, το τελείωμα αυτής της εποχής. Ήταν τέλος εποχής, γιατί φαντάσου ότι την επόμενη χρονιά, το 2002, οι Τετάρτες μεταφέρθηκαν Παρασκευές. Mm-hmm. Και ανέλαβα και τα Σάββατα. Δηλαδή, επί της ουσίας, το Camel Club μετά από κάνα 2 χρόνια άνοιγε μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Mm-hmm. Δεν άνοιγε καθημερινές. Σου έχει λείψει καθόλου η εποχή που έβγαινες Τετάρτη, έπαιζες Τετάρτη και ήξερες ότι θα τραβήξει μέχρι το ξημέρωμα? Κοίτα, μου έχουν λείψει από ποια εποχή να πρωτοπιάσω. Γιατί φαντάσου ότι και 15 χρόνια πριν από αυτήν την εποχή που σου περιγράφω ήταν εντελώς διαφορετικά πάλι. Βγαίναμε Δευτέρες, δεν βγαίναμε Σάββατα. Σου μιλάω ότι ξεκίνησα να δουλεύω ως DJ το 85. Οπότε ποια εποχή να πρωτοπιάσω να μου λείπει? Μου λείπουν πολλά πράγματα από κάθε εποχή. Okay. Σίγουρα δεν έχω κάτι
φοβερό να πω για την τωρινή εποχή και ειδικά με αυτά που ζούμε. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, όχι μόνο η πανδημία, τα τελευταία αρκετά χρόνια και λόγω κρίσης και λόγω έλλειψης διάθεσης. Η αγαπημένη σου περίοδος της Αθηναϊκής Νύχτας μπορείς να ξεχωρίσεις. Γιατί λες παίζεις από το 85, έχουν περάσει. Κοίτα, αγαπημένη. Σίγουρα ο κακός χαμός έγινε στα 90's. Εκεί υπήρχαν τα πάντα. Διασκέδαση για όλα τα γούστα σε extreme δοσολογία. Ναι, πολλά πάρτι, μεγάλα πάρτι. Ακόμα ήταν εποχή που ζούσαμε με τις ψευδεστήσεις. Οπότε βλέπαμε φως ακόμα στον ορίζοντα. Νομίζαμε ότι υπάρχει φως. Στα 80's επίσης έχω πολύ γλυκές αναμνήσεις. Πολύ όμορφες αναμνήσεις. Ήμουνα και πιτσιρικάς τότε. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Και βέβαια μετά όταν συνδυάστηκε το πράγμα με το ραδιόφωνο. Μπράβο. Που έγινα λίγο πιο γνωστός, άλλαξε λίγο, δηλαδή πριν ήμουν απλά DJ. Ξεκίνησες να παίζεις το 85 ως DJ, ναι. Το ραδιόφωνο ήρθε... Το 91 του 97 έκανα την πρώτη εκπομπή. Πρώτη του 97 στον Click FM τότε. Mm-hmm. Άρα 25 χρόνια, χαζαχαζα. Ναι, 25 χρόνια. Είναι 25 χρόνια και είμαι και σταθερός, δηλαδή δεν έχω αλλάξει ομάδα 25 χρόνια. 25 χρόνια. Ναι. Τι λέει αυτό για σένα, το ότι δεν έχεις αλλάξει ομάδα 25 χρόνια. Δεν ξέρω, είμαι δύσκολος, είμαι σταθερός. Αξιόπιστος. Αξιόπιστος σίγουρα. Θεωρώ, ξέρω εγώ. Αυτό θα το πουν οι άλλοι. Αλλά δεν είχα έτσι κάτι πολύ δελεαστικό και δεν μιλάω από οικονομικής άποψης για να με κάνει να αφήσω την παρέα του Click που μετέπειτα έγινε παρέα του Best. Ωραία, ερώτηση που κάνω σε κάθε δημιουργικό άνθρωπο που κάνει επί πολλά χρόνια την ίδια δουλειά, ας πούμε, την ίδια τέχνη. Γιατί και το ραδιόφωνο μια τέχνη είναι. Τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί μετά από τόσα χρόνια όταν έρχεσαι μια οποιαδήποτε μέρα στο στούντιο? Τι σε κάνει να αποφεύγεις τη λογική ότι εντάξει, άλλη μια μέρα στη δουλειά? Πού είναι το drive μετά από τόσα χρόνια? Είναι η ίδια η μουσική, αυτή καθ' αυτή, και είναι και το μοίρασμα. Δηλαδή πάντα ανυπομονώ και έχω και τον ενθουσιασμό να μοιραστώ με τον κόσμο αυτά που με ενθουσίασαν εμένα μια μέρα πριν ή λίγες μέρες πριν ακούγοντάς τα. Ταυτόχρονα είναι ένα ταξίδι, είναι ένα πράγμα, μια αναπόληση, είναι μια περίεργη πορεία κάθε μέρα σε αυτό το δίωρο που σε κάποιους μπορεί να φανεί ανισόρροπη. Το μπέρδεμα των ειδών, το μπέρδεμα των δεκαετιών, το μπέρδεμα των μουσικών μέσα σε ένα δίωρο. Αλλά αυτό κάπως υπάρχει στο μυαλό μου και αυτό θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, τέλος πάντων με τον κόσμο που τον αφορά. Και είναι αυτό που με κινητοποιεί, δηλαδή δεν θέλω να τα κρατάω για μένα. Και από τη στιγμή που μου δίνεται αυτή η δυνατότητα, προσπαθώ να τα μοιραστώ. Υπάρχει πολλή προετοιμασία πίσω από κάθε δίωρο σου? Καθόλου. Καθόλου πια. Μηδέν προετοιμασία. Η μόνη προετοιμασία είναι να ακούω πολύ μουσική και να επιλέγω. Δυστυχώς πολύ γρήγορα πια, ανάμεσα σε άλμπουμς καινούρια, δηλαδή πολλές φορές αναγκαστικά pass fast forward πολλά τραγούδια, κάτσα να ακούσω λίγο και το κουπλέ, να ακούσω και το ρεφρέν, όχι δεν κάνει, φεύγει. Εντάξει, έχουμε πλέον και την ικανότητα να μυριζόμαστε και γρήγορα αν κάτι θα μας αρέσει ή όχι, βέβαια αυτό αδικεί και τη μουσική, αδικεί και εμάς και τον ακροατή, αλλά είναι και τόσος ο όγκος πια της μουσικής που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Έχεις όμως μία συνταγή, αν υποθέσουμε ότι θα ήταν ένα κοκτέιλ το δίωρό σου. Ξέρεις πόσες μεζούρες θα βάλεις παλιά, πόσες μεζούρες θα είναι καινούρια, πόσες θα είναι remix, πόσα θα είναι original ή είναι όχι, το flow, όχι, είναι ελεύθερο? Είναι το flow, είναι πώς θα πάει το δίωρο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα τραγούδι με το οποίο θα είναι το θεμέλιο εκείνης της εκπομπής, το οποίο κάπως μπουσκάει εκείνη τη μέρα ότι θέλω να βάλω αυτό το τραγούδι και πάνω σε αυτό να βασιστεί το πριν και το μετά. Ναι. Ή ένα story ή μια επέτειος. Κάτι τέτοιο. Η σχέση με τους ακροατές πώς είναι μετά από τόσα χρόνια? Θεωρώ είναι σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Δεν είμαι πολύ του επικοινωνιακού την ώρα της εκπομπής.
Δηλαδή, δεν απαντά στα social και σε αυτά τα μηνύματα που έρχονται. Δεν απαντώ στα ανώνυμα. Δεν απαντώ, το live 24 το κλείνω την ώρα της εκπομπής. Δεν υπάρχει live 24 την ώρα της εκπομπής, γιατί δεν με αφορά να μιλάω με αγνώστους. Okay. Αλλά το τονίζω σε κάθε εκπομπή ότι μπορεί οποιοδήποτε θέλει να στείλει το μήνυμά του μέσω της σελίδας του Best στο Facebook. Και εγώ είμαι εκεί και τα διαβάζω όλα και απαντώ σε όλα. Mm-hmm. Αλλά να κάνω chat την ώρα της εκπομπής δεν υπάρχει αυτό. Το έκανα τα πρώτα χρόνια και είδα ότι με αποδιοργάνωνε. Μάλιστα. Τα τελευταία 2 χρόνια που το έχω κόψει εντελώς, έχω απελευθερωθεί, θεωρώ. Πόσο έχει αλλάξει η ιστορία για έναν παραγωγό που έχει ζήσει την εποχή του τηλεφώνου για την επικοινωνία, μετά περάσαμε στα social και όλα αυτά. Είναι άλλο πράγμα εντελώς. Είναι άλλο πράγμα, ναι. Και ξέρεις πια ότι, εντάξει, παλιά ο μεγαλύτερος όγκος των τηλεφωνημάτων ή της επικοινωνίας ήταν να μάθουν τι παίζεις. Mm. Από τη στιγμή που βγήκε το Σαζάμ, σωστό. Τέλειωσε αυτό. Οπότε τα τηλεφωνήματα είναι σπάνια. Mm. Οπότε μετά είναι μόνο να πιάσω κουβέντα. Δεν νομίζω να... Αφήστε με να κάνω τη δουλειά. Ναι, δηλαδή, να είμαι ειδικά την ώρα της εκπομπής σε θέση να κάνω κουβέντα. Ναι. Μπαίνεις μετά από τόσα χρόνια in the zone, ας πούμε, κάθε φορά. Έτσι. Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή με αφορά πάρα πολύ να είμαι εκεί παρόν σε αυτό το 2ωρο. Mm-hmm. Άσο στο μανίκι έχει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Δηλαδή πες ότι είσαι κάπου και παίζεις και για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος. Ναι. Έχεις μια τσάντα του Sport Billy, ας πούμε, με τραγούδια που ξέρεις, ναι, ότι είναι αλάνθαστα, ο κόσμος να χαλάσει. Είναι τα τουριστικά που λέω. Όπως? Δηλαδή αυτά που θα παίζει και η Λαλούνα στην Αντίπαρο, κατάλαβες. Δηλαδή είναι κάποια συγκεκριμένα τραγούδια που θα ξεσηκώσουν τον κόσμο, κάποια συγκεκριμένες μπάντες. Δεν το κάνω, αλλά είναι κάποια κομμάτια, ειδικά σε ένα γνώριμο κοινό, σε ένα άγνωστο κοινό. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, σε ένα άγνωστο κοινό θα παίξεις όπως. Αλλά σε ένα κοινό που σε γνωρίζει και το γνωρίζεις, υπάρχουν κάποια κομμάτια σως. Σου αρέσει να σου ζητάνε τραγούδια όταν παίζεις έξω? Πολύ, πολύ. Σου αρέσει? Πολύ. Και τα παίζω όλα σχεδόν. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλήθεια αυτό? Πολύ, πολύ μου αρέσει. Δεν σου χαλάνε την ιστορία που ξυπλάσεις στο μυαλό σου? Όχι, 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 όχι. Χαίρομαι γιατί μου δίνουν έναυσμα για να φτιάξω καινούργιες ιστορίες. Ένα κομμάτι μπορεί να μου θυμίσουν. Οκ, okay, ενδιαφέρον αυτό. Ένοχες απολαύσεις έχει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος? Ένοχες απολαύσεις. Είχα μέχρι που έκανα εξετάσεις αίματος πριν λίγο καιρό, οπότε κόπηκαν. Ένοχες απολαύσεις στη μουσική? Α, στη μουσική. Στη μουσική έχω... Έχει απολαύσεις. Αποθυμένα. Guilty pleasures, να το πούμε έτσι. Guilty pleasures. Guilty pleasures. Κάτι που δεν θα περίμενε ποτέ κανείς ότι θα ακούει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος και θα ανεβάζει την ένταση και θα πορώνεται. Εννοείται ότι ακούω όλα αυτά τα cheesy 80's. Ο Χριστόπουλος με δουλεύει όλη την ώρα. Εννοείται ότι θα ακούσω, θα δυναμώσω στο ραδιόφωνο να ακούσω Air Supply. Εννοείται. Και δεν ξέρω τι, και Chicago και Journey. Εννοείται. Οπότε ας πούμε ότι αυτά είναι τα guilty pleasures του Last Chance. Ας περιοριστούμε σε αυτά. Στο σπίτι συνήθως τι μουσική ακούς? Δεν ακούω μουσική. Δεν ακούς μουσική? Αλλά? Ακούω μουσική όταν πρέπει να ακούσω μουσική για να ακούσω μουσική. Δεν ακούω για ευχαρίστηση. Είμαι περίεργος αυτό. Δηλαδή δεν ακούω μουσική όταν πάω ταξίδι. Αλήθεια? Ναι, δεν ακούω, δεν θέλω να... Δηλαδή, άντε να τα ανοίξω λίγο ή να βάλω μια συγκεκριμένη... Όχι, κασέτες δεν υπάρχουν πια, ε. Ένα συγκεκριμένο CD υπάρχει? CD, εντάξει, ένα συγκεκριμένο CD και να ακούσω. Αλλά γενικά δεν... Γιατί μου αποσπά την προσοχή. Okay. Μπαίνω στο ρόλο πλέον του παραγωγού και... Εκτός αν ακούσω κάτι, ξέρεις, τελείως άσχετο, ας πούμε. Οπότε δεν... Άρα είσαι από αυτούς που τους ελάχιστους θεωρώ ακόμη που έχουν μείνει που όταν ακούνε μουσική δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ναι, 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 μόνο μουσική. Ναι, ναι, ναι. Απομονώνομαι στο γραφείο μου και ακούω μουσική. Και δεν κάνεις τίποτα άλλο παράλληλα? Δηλαδή απλά κάθεσαι και ακούς μουσική? Ναι. Σοβαρά? Τι άλλο να κάνω?
Να βάλω ένα πλυντήριο τύπου. Ένα πλυντήριο, να στείλει πέντε μηνύματα. Αν μπορεί να στείλω κανένα μήνυμα. Να σερφάρει στο ίντερνετ ταυτόχρονα. Περισσότερο από το ίντερνετ ακούω μουσική. Οπότε ξέρεις, το ένα τραγούδι με οδηγεί στο άλλο, το ένα link στο άλλο. Οπότε okay. Είναι ένα παιχνίδι που ακούω ένα καινούριο καλλιτέχνη, ψάχνω να βρω συνεργασίες, ψάχνω να βρω remix, ψάχνω να βρω αυτά. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι βάζω ένα άλμπουμ και τα ακούω. Okay. Τελευταία φορά που έβαλες ένα άλμπουμ ολόκληρο, να ακούσεις. Ήταν η Pink Floyd, το Wish You Were Here το 75. Τι σε έπιασε. Όχι, ένα άλμπουμ ολόκληρο. αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά. Ίσα με μεγάλη χαρά άκουσα όλο το άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ του Archive, πριν από λίγες μέρες, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο. Mm-hmm. Ψάχνοντας, μου το εμπιστεύτηκαν τα παιδιά και το άκουσα όλο, ψάχνοντας να βρω τα τραγούδια στα οποία θα κάνω remix. Βινήλιο, CD, MP3, streaming. Την κασέτα τη βγάζω, για να μην γίνουμε τόσο γνωστά. Από ποια άποψη? Εσύ θα τις ορίσεις τις απόψεις και εσύ θα ορίσεις και... Από ποιότητα μουσικής, τραγωδία τα τελευταία που μου είπε, streaming, MP3 κτλ. Για να ακούς καλά τον ήχο. Ακόμη και αν έχεις καλά τεχνικά. Ακουστικά. Όσο καλά και να έχεις, όταν ένα αρχείο 80 MB που είναι το WAV ενός τραγουδιού γίνεται 8, ναι. Φαντάσου τι έχει κοπεί για να συμπιεστεί στο 8. Για να μην σου πω τώρα τι έχει κοπεί από το βινίλ και από το CD στο WAV, ας πούμε. Δηλαδή, το digital είναι πολύ εύκολο να ακούσεις καλά, mm-hmm. Όταν έχεις και ένα μέτριο ηχοσύστημα. Το βινίλιο το κακό που είχε είναι ότι ήταν απίστευτος ο ήχος του, αλλά έπρεπε να έχεις πολύ καλό ηχοσύστημα. Σωστό. Αλλιώς δεν είχε νόημα το βινίλιο έχει καλύτερο ήχο. Καλύτερο ήχο πού? Στο φορητό το Philips? Δεν είναι, δηλαδή είναι ανάλογα και πού το ακούς το κάθε μέσο αυτό. Το streaming έχει κάνει καλό ή κακό στη μουσική? Και στο ραδιόφωνο κατά επέκταση. Έχεις account στο Spotify, ακούς Spotify? Έχω account, γιατί έχω και λογαριασμό σαν δημιουργός, ναι, οπότε... Έχω δεν ακούω, όχι, δεν ακούω. Ψάχνω καμιά φορά, αλλά όχι ότι θα το βάλω να παίξει λίστες ή... Όχι, δεν θα ακούσω. Είμαι δύσκολος, δεν μπορώ να εμπιστευτώ εύκολα λίστες άλλων, ξέρεις. Okay. Αλλά ψάχνοντας, ακούω αυτά που θέλω εγώ. Άρα λέμε ότι το streaming δεν μας αρέσει ποιοτικά, το ίδιο και το MP3. Ναι. Το CD μας αρέσει λιγότερο από το βινίλιο, αρκεί το βινίλιο να παιχτεί σε σωστό ηχοσύστημα. Έτσι. Ένας αλγόριθμος είναι. Ναι, αυτό, είναι έτσι. Τα μαθηματικά, είδες πως βοηθάνε. Ναι. Πόσους δίσκους έχεις περίπου? Δίσκους και CD. Μια τάξη μεγέθους, δεν γίνεται. Δεν είναι πολύ. Τι δεν είναι πολύ? Δεν είναι, ξέρω εγώ πόσοι να είναι. Δεν είναι, να είναι 15.000. Πολύ. Όχι, μαζί είπες και τα δύο. Ναι. Εντάξει. Λίγους δεν τους λες. Άρχισα να παίρνω βινίλια από τότε που έβγαζε δίσκους η Μπέση Αργυράκη. Δεν είναι. Εντάξει, είναι πολύ. Και είναι πολύ και θα είναι και καλή, φαντάζομαι. Καλή. Κοίτα, τους έχω λιώσει. Δεν είναι ότι τους κρατάω για ενθύμιο. Αυτούς όλους που σου λέω τους ακούω, τους χαίρομαι. Λέει τώρα, ας πούμε, που έχει γίνει πάλι μόδα, δεν παίρνω βινίλια. Δεν μ' αρέσει. Το έχω χορτάσει το βινίλιο. Δεν έχω αυτή τη. Ως κάποιος που το έχει ζήσει όλο αυτό το βινίλιο στον πραγματικό του χρόνο, τότε που συνέβαινε και το έζησες και ως επαγγελματίας. Ναι. Όλη αυτή η φάση της νοσταλγίας και της αναβίωσης του βινιλίου και σχεδόν και της κασέτας, εκεί κοντεύουμε και τώρα ακούγεται ότι θα αναβιώσει και το CD πάλι. Πώς θα αντιμετωπίσεις όλα αυτά? Γραφικά, δηλαδή μόδα, ως trend. Δεν νομίζω ότι θα. Ότι αφορούν την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που θα συνεχίσει να ακούει μουσική από το YouTube. Έτσι ακούει ο περισσότερος κόσμος. Ναι, εννοείται. Έτσι ακούει. Ξέρεις, είναι και γενιές που μεγάλωσαν πλέον σε αυτές τις ποιότητες. Ναι. Δεν τους φαίνεται περίεργο. Δεν τους φαίνεται περίεργο. Το streaming έχει κάνει κακό στο ραδιόφωνο ή όχι? Νομίζω όχι. Δεν ξέρω, το ραδιόφωνο είναι πολύ δυνατό μέσο για να μπορέσει να του κάνει κακό το streaming ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, ας πούμε, βγει στο μέλλον. Έχει τους δικούς του followers, mm-hmm. που βέβαια, εντάξει, έχουν μειωθεί αναγκαστικά, αλλά νομίζω είναι, πώς το λέμε, πολύ δυνατό για να πεθάνει. Σωστό. Έτσι. Για να γίνει κάποιος
ραδιοφωνικός παραγωγός, κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι τα, ποια είναι η συνταγή, ποια κουτάκια πρέπει να τικαριστούν? Ιδέα δεν έχω. Γιατί και πάλι θα πρέπει να μου ορίσεις σε ποια εποχή. Εγώ είμαι παλιάς. 2022. Σχολής. Θέλει να γίνει κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός σε ένα μουσικό, ας πούμε, εναλλακτικό σταθμό. Τώρα δεν... Με playlist. Έπιασες τώρα μεγάλο θέμα. Αν είναι playlist, εκφωνητής πρέπει να είναι, δεν χρειάζεται να είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι αυτή η μεγαλύτερη μάστιγα του ραδιοφώνου με το playlist. Βέβαια, γιατί υπάρχουν άτομα, και δεν μιλάω άτομα της ηλικίας μου, λέω μικρά παιδιά, 20άριδες, 25άριδες που ξέρουν από μουσική, που έχουν αισθητική, που έχουν πράγματα να μοιραστούν με τον κόσμο, έχουν άποψη και δεν τους δίνεται αυτό το δικαίωμα. Ναι. Καθόλου δεν τους δίνεται από αυτό το μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Δηλαδή μόνο ο Best είναι που κρατάει το λάβαρο. Θυμάσαι, γιατί κάποιοι νεότεροι δεν έχουν καν προλάβει την εποχή που δεν υπήρχε playlist, έτσι. Είναι πότε αναστράφηκε, πότε γύρισε τούμπα όλο αυτό? Αυτό εκεί. Πότε επιβλήθηκε τέλος πάντων το playlist και με ποια λογική, ας πούμε? Μα αυτός ήταν ο λόγος που φύγαμε από το κλικ όλη η ομάδα. Γιατί όταν τον κλικ τον αγόρασαν οι Αυστραλοί, Αυστραλοί το κάνουν και δεκαετίες. Οι Αμερικανοί δεν είναι. Εμείς γελάγαμε με αυτό. Τι μας λέει, θα ανοίγεται το μικρόφωνο σε κενό, να μην έχει πίσω μουσική. Διάφορα δηλαδή, που μπορεί οι μανατζαρέκοι, οι μάρκετιέρς, όλα αυτά να τα έχουν υπολογίσει και να κερδίζουν ακροατές. Δεν ξέρω τι, αλλά δεν μας αφορούσε. Δηλαδή, αν ήταν να γίνει έτσι, θα σταμάταγα. Okay. Δεν με αφορά αυτό το δεν μοντέλο. Δεν θα κάνεις ποτέ δηλαδή playlist ραδιόφωνο? Όχι, όχι. Είμαι πολύ χορτασμένος για να το κάνω και αυτό. Δεν θα το έκανα. Ναι, και είναι μια ελευθερία αυτή το να παίζεις τα τραγούδια που θες κάθε μέρα. Ναι. Δεν πληρώνεται, πώς να σου πω κιόλας. Είναι κάτι που... Ακριβώς. Ανεκτήμητο. Και σου επαναλαμβάνω, μιλάμε για άτομα με εξαιρετικής ποιότητας παραγωγή που αναγκάζονται απλά να αναφέρουν το χορηγό, τίποτα άλλο. Ωραία, για να γίνει κάποιος ραδιοφωνατζής χωρίς playlist, ποια είναι τα μυστικά? Ένα είναι μυστικό, για να γίνει καλός ραδιοφωνατζής. Αυτό. Αγάπη, αγάπη για τη μουσική, αγάπη... και σεβασμός. Για τη μουσική και για τις μπάντες και για τα τραγούδια. Για τη μουσική, για την ιστορία της, της μουσικής. Και από εκεί πέρα, εντάξει, χρειάζεται και ταλέντο, χρειάζεται επικοινωνιακό στίγμα με τον ακροατή. Χρειάζονται αρκετά. Αλλά είναι ένα μείγμα μαγικό που ποτέ δεν ξέρεις αν το έχεις από πριν. Ή θα σου βγει... Εγώ έμαθα ραδιόφωνο δηλαδή στην πλάτη του Click FM. Εγώ ήμουν στην αρχή στη δισκοθήκη του Click FM. Στη δισκοθήκη δηλαδή? Ναι. Τότε είχαμε δισκοθήκη, γιατί ένας παραγωγός που θέλει να παίξει κάποια συγκεκριμένα τραγούδια έπρεπε να δανειστεί από τη δισκοθήκη του. Όπου εγώ ήμουν αυτός που έγραφε τα εισερχόμενα εξερχόμενα. Ο Τάδε πήρε αυτά τα CD, οπότε όφιλε να μου τα έχει επιστρέψει όταν τελειώνει η εκπομπή. Αυτό έκανα. Και έφτιαχνα και κάποιες λίστες το βράδυ. Okay. Και έτσι ξεκίνησε. Να... Και πρώτη φορά μικρόφωνο πότε άνοιξες? Πρώτη-πρώτου του 97. Πρώτη-πρώτου του 97 και ήταν κάτι προφανώς που ήθελες εφόσον είχες δουλέψει τον κλικ και τους έπεισες να σου δώσουν μικρόφωνο. Από μόνοι τους μου το προτείνανε. Υπήρξε ένα κενό και το 2-4 το μεσημέρι. Το οποίο εντάξει, καταλαβαίνεις πόσο τραγικός ήμουν στην αρχή. Δεν καταλαβαίνεις ανοίγοντας το μικρόφωνο και νομίζω ότι είσαι στο γήπεδο. Δηλαδή λες, οκ, τραγωδία. Αυτό δηλαδή το χρωστάω στο κλικ. Υπήρξε κάποια στιγμή που να συνειδητοποιήσω ότι τώρα το πήρα το κολλάι, ναι? Όσο ήμουνα στον κλικ, όχι. Το κολλάι με το μικρόφωνο δεν το είχα πάρει ποτέ. Δηλαδή, δεν. Αν μπορούσα να βάζω μόνο μουσική, μπορεί και να το έκανα. Αλλά μ' αρέσει να ανοίγω το μικρόφωνο, να λέω κάποιες πληροφορίες για τις μουσικές πάντα αυτά. Αλλά δεν μου είναι ελκυστικό τύπου... Παναγία μου, δεν μπορώ χωρίς το μικρόφωνο. Αλλά το κολλάει σε σχέση με τις μουσικές. Δεν είναι ότι το πήρα εγώ, με έκανε ο κόσμος να το πιστέψω ότι το έχω πια. Δικά σου νέα tracks, μιας και είπες μουσικές, πότε θα ακούσουμε και τι θα ακούσουμε? Είμαι στη φάση της dance τώρα, οπότε πάλι θα ακούσουμε ένα
130 BPM. Ωραίος. Το οποίο φαντάζομαι μέχρι το Πάσχα θα το έχω ολοκληρώσει. Είναι τα remix που θέλω να κάνω στους Archive. Έχουμε βάλει κόντρα με τον Darius στον Archive, γιατί αυτός έχει αναλάβει να κάνει ένα remix σε δικό μου τραγούδι και μου λέει να δούμε ποιος θα το τελειώσει πρώτος. Ωραίο. Και μετά βλέποντας και κάνοντας. Ωραία. Και πες ότι εσύ τώρα λοιπόν είσαι έξω. Παίζεις. Ναι. Τραβάει νύχτα. Είναι μια νύχτα σαν τότε. Ναι. Τραβάει, ξενυχτάται, χορεύεται, ο κόσμος έρχεται, ζητάει τραγούδια, εσύ τα βάζεις, όλοι περνάτε φανταστικά. Το τσούζεται λίγο παραπάνω όμως, ναι, μέχρι το πρωί. Φτάνεις στο σπίτι σου, ξαπλώνεις κατάκοπος αλλά ευτυχισμένος για να κοιμηθείς. Κοιμάσαι σε ντετέ. Ξυπνάς την άλλη μέρα. Είσαι χάλια. Τι κάνεις για να σου περάσει το hangover? Ποια είναι η γιατριά του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου για το hangover? Ντεπών. Βροχή τα ντεπονάκια. Όχι, κοιτάξτε. Το μυστικό είναι να πάρεις τα ντεπών πριν κοιμηθείς. Μ' αρέσεις. Παίρνεις δύο ντεπών και το πρωί ξυπνάς. Σχετικά καλά. Ε. Ναι, ανάλογα. Δεν αν δεν είσαι και του νοσοκομείου, ναι, μια χαρά είναι. Αν δεν σε έχουν διασωληνώσει, μια χαρά είσαι. Ξυπνάς, έχεις λίγο ένα πονοκέφαλο, θα φας ένα καλό πρωινό. Και χαρά. Σε 25 χρόνια θα είσαι ακόμη στον αέρα. Στον αέρα. Stardust. Μην το πας εκεί, παιδί μου. Στο δύο ρώσου δεν θα είσαι ακόμη. Μπα. Όχι. Είναι πολλά. Είναι, δεν θα προλάβω. Σταμάτα. Ρε παιδάκι μου, εντάξει. Απλά μακάρι. Δεν έχεις πει, μάλλον δεν έχεις στο μυαλό σου έστω και μια δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δωδέκατη σκέψη ότι ξέρεις πως κάποια στιγμή κρεμάσω τη φανέλα μου. Όχι, συνεχίζουμε. Όχι, όσο... Κοίτα, το DJ League είναι πιο εύκολο να το πεις με την έννοια ότι θα μου πεις εδώ και στα 35 και στα 40 αισθανόμουν όπου μεγάλωσα τώρα πρέπει να το να σταματήσω. Mm. Αλλά δεν έχω αισθανθεί σε αυτό που κάνω την ηλικία μου, mm-hmm, εννοώ ότι, ξέρεις, τα χρόνια ζωής μου. Οπότε όταν το αισθανθώ, ελπίζω να αργήσει, ναι, δεν έχω θέμα να σταματήσω. Δεν θα σε αφήσουμε εμείς να σταματήσεις. Ναι. Το πιο εμβληματικό δίωρο του ελληνικού ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο είναι άλλος. Ο ραδιόφωνος, όσο μπορώ να μιλάω, θα μια χαρά. Εδώ. Θα είμαι μια χαρά, ναι. Τέλεια. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Και εγώ ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που είσαι εδώ στο σταθμό μας. Έτσι, ναι. Να πούμε ότι ηχογραφείτε στον Best αυτό το... Αυτό ναι, δεν είχαμε άλλο τρόπο. Τέλεια. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast Χίλιες και Μία Νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη Πέμπτη.